Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ της Τετάρτης ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Πίτζης με τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα. Σύμφωνα με το όσο ανέφερε η Δήμαρχος, ο κ. Πίτζης προσπάθησε να εξηγήσει ότι η προτεραιότητα του ιδίου και της κυβέρνησης είναι η λειτουργία των αναλογικών διοδίων. Αλλά συμπλήρωσε ότι από τη στιγμή που οι θεσμοί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση και απαιτούν την εγκατάσταση σταθμών διοδίων μέχρι ότου λειτουργήσουν τα αναλογικά. Ενώ σε ερώτηση της Δημάρχου τι θα γίνουν οι μετοπικοί σταθμοί αν και εφόσον λειτουργήσουν τα αναλογικά διόδια, ο Υπουργός Μεταφορών απάντησε ότι θα μετατραπούν σε σταθμούς παρακολούθησης των αναλογικών διοδίων. Τέλος, η Δήμαρχος ανέφερε πως θέλουν να ελέγξουν τη σύμβαση παραχώρησης για τα διόδια. Να τι κάνει και κινητοποίηση. Να με πάρει εμένα τώρα τηλέφωνο ο Σπίρτης από το εξωτερικό. Φαντάζομαι. Λοιπόν, άλλες φορές τους παρακαλάς και δεν τους βρίσκεις. Τέλος πάντων. Και προσπάθησε να μου δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, του είπα και το ξέρουμε ότι έπρεπε να υπάρχουν διόδια σε κάθε αυτοκινητόδρομο, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν, αλλά όχι 38, ούτε είναι δυνατόν να ξεκουνηθούμε από το σπίτι μας κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πλακωθούμε όλα τα γιοταχή και όλα τα φορτηγά στους επαρχιακούς δρόμους, όπως πριν από 50 χρόνια, και θα αρχίσουμε να σκοτωνόμαστε πάλι σε τα πρόβατα. Λοιπόν, δεν κατάσταση αυτή. Εξήγησα επίσης ότι το σημείο στο οποίο τα βάζω στην Καβάλα είναι απαράδεκτο, είναι τελείως λάθος, αλλά οι δικαιολογίες ξέρεις. Τέλος πάντων, να περιμένουμε τα αναλογικά διόδια. Μέχρι τότε θα έχουν και με τοπικά, θα έχουν τριπλαϊνά και ποιος ξέρει τι ετοιμάζουν. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα και γι' αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Αυτά που έλεγε δεν έστεκαν. Στο τέλος μου είπε ότι πρέπει να απευθυνθώ, τα πάντα εξαρτώνται από το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν γίνεται. Είναι, λέει, προϋπόθεση της αξιολόγησης. Είναι μνημονιακή, δηλαδή, υποχρέωση. Ναι, ναι. Ναι, αλλά ως και. Δεν μπορώ να δω. Εμείς έχουμε αποφασίσει σαν δήμαρχοι να δούμε αυτή τη σύμβαση της παραχώρησης και να δούμε πόσο μνημονιακή είναι και τι ζητάει, αν όντως μας ζητούν 38 διόδια ή μνημονιακή. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Κάθε 40.000 θα σταματάμε να πληρώνουμε διόδια. Τι είναι αυτά. Πουθενά δεν γίνονται αυτά.